πολύ μεγάλη έκταση για να ακούσετε. Καλημέρα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε λίγο για την ασφάλεια μέσα από το αυτοκίνητο. Ακούγομαι? Πού να ακουστείς? Τις ζώνες μου και αμότα. Έλα τώρα το κέρατο μου. Θα το υποστείτε μαζί μου. Εγώ ζώνη δεν βάζω. Μάγκες, δεν ξέρω αν σας ενοχλεί. Οι μάγκησες, εγώ ζώνη δεν βάζω. Για έλα λίγο, είναι ο ήχος τέλειος. Ο καλύτερος ήχος και λαϊδάει στα αυτιά μου. Άμα σας ενοχλεί, χαμηλώσετε την ένταση στο ραδιόφωνο σας. Πώς θα βγεις έτσι έξω? Έλα λίγο τώρα εδώ να πούμε, να γίνουμε όλοι αγκαλίτσα. Ωρε γάμο το κέρατό μου. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τώρα εγώ θα την βάλω από την ανάποδη. Είμαι μάγκας εγώ. Μάγκας. Τώρα. Τι ωραία ησυχία είναι αυτή. Πω, τα αυτιά μας είχε πάρει, τα αυτιά. Ωραία. Είμαι από την Ελλάδα, ρε. Το μυαλό μου έχει κατεβάζει ιδέες. Τώρα δεν φοράω, δεν με πιέζει ζωνούλα μου, δεν με πιέζει τίποτα. Μια χαρά, έχω βάλει από πίσω μάγκα. Ρε, δεν το κάνει κανένας αυτό. Νομίζω μόνο εγώ το έχω σκεφτεί. Να βάζεις τη ζώνη από πίσω σου. Δεν σε ενοχλεί? Όχι, γιατί. Να, κοίτα. Να, είναι ελαστικό. Δεν σε ενοχλεί. Από πίσω, μια χαρά. Καλά, Έχω σκεφτεί και το άλλο. Να πάω να βρω κανένα άλλο αυτοκινητάκι. Να πάω να κόψω το τελικό, το μεταλλικό από τη ζώνη. Για να το βάζω κατευθείαν εδώ. Μάγκας, να μην το κάνω αυτό. Γιατί τώρα μείνω λίγο στην πλάτη. Αλλά εντάξει. Εγώ τη μαγιά την έκανα. Είμαι 1000 κιλά μάγκας. Τι νόμιζες, θα πω τίποτα άλλο? Κάτσε, ρε, τι κάνω, ρε, είσαι τρελός, ρε. Τι ωραία, ρε. Τι ζώνη κανονικά, ρε, να σου φας τα λούχα. Τι έγινε, ρε, φίλε, να πούμε, σε ποτέ αυτό σου. Να βάζω τη ζώνη κανονικά, γιατί, ρε. Να σέβεσαι τον εαυτό σου, ρε. Αυτό που άκουσες. Ζωές. Άντε, για τώρα πάλι. Εντάξει. Μισό λεπτό. Εντάξει τώρα, μετά από αυτή την παρέμβαση, αγαπητά μου παιδιά, ενήλικες, άνω των 18 χρονών, δεν συμφωνώ να πάρετε δίπλωμα από τα 17 σας, δεν χάλασε και ο κόσμος για μια χρονιά. Εντάξει, εσείς στα υπουργεία που θέλετε να βάλετε τον πιτσιρικά να πάρει δίπλωμα από τα 17 του, με την παρουσία του γονιού. Ναι, άλλη όρεξη δεν είχε τώρα γονιός να κουβαλείτε μαζί σας με τον πιτσιρικά. Ρε πάτε καλά, ρε. Ρε ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη οδηγική συμπεριφορά, μιας και εγώ, παιδιά, πολύ εγώ δεν χρησιμοποιώ στα βίντεο μου. Αλλά τι να κάνουμε, εγώ είμαι στο βίντεο, ποιο να βάλω? Ωραία, να μην εγώ κεντροποιώ το βίντεο. Τα άτομα που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, καλύτερα τώρα, από μικρές εξαιρέσεις, βασικά μπορεί να μην υπάρχει καμία εξαίρεση, είμαστε η δεύτερη γενιά οδηγών. Σκεφτείτε το λίγο, δηλαδή η πρώτη γενιά είναι οι πατεράδες μας. Για κάποιον, τουλάχιστον ο δικός μου πατέρας, είναι πρώτη γενιά, γιατί ο πατέρας του δεν είχε αυτοκίνητο. Είχε μοτοποδήλατο. Δεν είναι το ίδιο. Όπου θα με πούσουν τώρα αυτοί που θα τα ακούνε, τα ξαδέρφια μου και οι θείοι μου και οι θείες μου, μάλλον αν θα δω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, δεν υπήρχε και οικονομική δυνατότητα να πάρει ο παππούς μου αυτοκίνητο. Το μοτοποδήλατο ήταν η πιο φθηνή λύση και ακόμα φθηνότερη τα πόδια. Το Peugeot το 2 που λένε και στην αργό εδώ στην Ελλάδα. Όσοι γεννήθηκαν αρχές τέλη 70 και 80, είμαστε δεύτερη γενιά οδηγών. Αλλά μέρα με τη νύχτα, πρώτη γενιά με τη δεύτερη, και από θέμα οδηγικής συμπεριφοράς και τα αυτοκίνητα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν 30 χρόνια, προφανώς, και με όλα τα comfort. Οπότε, και σκεφτείτε μάλλον το άλλο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, οι αυτοβιομηχανίες, μάλλον λάθος, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, καλύτερα, δεν ξέρω, γράψτε μου από κάτω. Με έχετε μόνο μου, σας έχω πει. Το κανάλι πάει τρένο, δεν προλαβαίνω τις εγγραφές σας. Τι δημιουργούν οι εταιρείες αυτοκινήτων, οι βιομηχανίες αυτοκινήτων? Πείτε το όπως θέλετε. Δημιουργούν ασφαλέστερα αυτοκίνητα. Γιατί δημιουργούν ασφαλέστερα αυτοκίνητα? Γιατί σέβονται την ανθρώπινη ζωή.
Ναι, ωραία. Όμως θέλουν να προβλέπουν και την ανθρώπινη μαλακία. Οδηγείται το κολαυτοκίνητο από ανθρώπους που κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, είναι τριμπούφοι. Για να μην πω κάτι πιο βαρύ και με παρεξηγήσετε εκεί πέρα έξω. Καλά, όχι ότι με νοιάζει να θα με παρεξηγήσετε, σιγά. Τι, επειδή βγαίνω εγώ στο γυαλί και τα λέω. Πείτε κι εσείς να μου τα πείτε. Έλα να κάνουμε ένα διάλογο. Από εξ αποστάσεως, μην έρθουμε και πολύ κοντά. Έχουμε και πάει, το πήγα το βίντεο στον αλγόριθμο του YouTube. Στο διέολο. Λοιπόν, με αναγκάσατε. Για να προβλέψουν την αχρηστία και την αμάθεια του οδηγού παγκοσμίως, κάθονται και φτιάχνουν διάφορους μηχανισμούς και κανόνες για την καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου, ότι σε κάποιες εταιρείες, υπάρχει βέβαια μια εξαιτία αυτό, το χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία η Mercedes πάρα πολλά χρόνια. Η Audi σίγουρα το κάνουν τώρα και τελευταία μοντέλα και θα το μεταφέρουν σε όλους, σε όλα τα μοντέλα. Είναι το eye contact, ο πίνακας οργάνων των αυτοκινήτων, με τα μάτια του οδηγού σε περίπτωση που πάει να κοιμηθεί. Α, δεν νομίζω, ψάξτε το, γιατί άμα δεν το ξέρατε αυτό είστε όλοι αδιάβαστοι μεταξεταστοί. Οπότε προβλέπεις τον ύπνο του οδηγού με τεχνολογία. Πάει να κλείσει το μάτι. Νομίζω και επιβραδύνει και ελαφρώς για να σε ταρακουνήσει, να κάνει αυτή την κίνηση για να ξυπνήσεις. Και χτυπάει σαν αυτόν τον ήχο. Αυτός ο ήχος, τώρα που τον αγαπάτε και τον έχετε συνηθίσει, είναι όταν ξεχνάς να βάλεις τη ζώνη σου. Βάλ την κανονικά. Εντάξει, το ABS δεν είναι και μια τρομερή τεχνολογία. Υπήρχε στα αεροπλάνα από το 1970. Στα αεροπλάνα. Καλά, τα αεροπλάνα έχουν anti-blocking system. Οπότε αυτή την τεχνολογία την πήραμε και για το αυτοκίνητο. Αν λέω κάτι λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε. Μην με αφήνετε στην αμάθειά μου ή στην ημιμάθειά μου. Θα το εκτιμούσα αυτό πάρα πολύ. Ωραία. Ναι, οδηγέ, που θα βάλεις το σήμα νι πίσω το πορπαγκά σου. Με μεγάλα γράμματα. Νι, τεράστιο. Νέος οδηγός. Η Νίκος, η Νίκη, η Νικολέτα, η Νίκη, ήταν Νίκη, ναι, κακό. Λοιπόν, σου εύχομαι να είσαι προσεκτικός, να μην κάνεις τρέλες με το αυτοκίνητο του μπαμπά σου, ακούστηκε κάπως, ή της μαμάς σου. Αλλά δεν ξέρω πολλούς 17χρονους ή μάλλον, για να το πω καλύτερα, 18χρονους με δικό τους αυτοκίνητο. Αν είστε από αυτήν την κατηγορία, είστε προνομιούχοι και δεν σας ζηλεύω καθόλου. Γιατί δεν σας ζηλεύω καθόλου? Γιατί ένα νέο αυτοκίνητο και ένας νέος οδηγός είναι ο χειρότερος συνδυασμός που μπορεί να υπάρχει για το κεφάλι του μπαμπά και της μαμάς. Όχι τίποτα άλλο, γιατί σε ένα μικρό χτυπηματάκι έχετε να ακούσετε και την κατσάδα του μπαμπά, ενδεχομένως, μπορεί και όχι, αν είναι νέος και έχει μια ορθολογική άποψη των πραγμάτων. Αν είναι όμως από τη γενιά του πατέρα μου, μπορεί να φάω και μια καρπαζιά. Καταλάβατε τι γίνεται? Έτσι ήταν αυτά. Οπότε εξελισσόμαστε και σαν είδος και σαν συμπεριφορά προς τα παιδιά μας. Μάλλον τώρα είναι κρίμα να μάθεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Δικιά μου άποψη. Εγώ σε τι έμαθα? Πάλι το εγώ. Αλλά τι να κάνουμε, αφού εγώ μιλάω. Τι είναι λοιπόν? Σε ένα Mazda. Σε ένα Mazda 323F. Για τους παλιούς, είναι αυτά τα αυτοκίνητα που ανοίγουν τα φώτα έτσι. Καλό, ήταν δυνατό για την εποχή του, πολύ μπροστά. Δηλαδή, ωραίο, τέλος πάντων. Ναι, και αφού έμαθα εκεί, θα σας πω σε άλλο επεισόδιο τις εμπειρίες μου με εκείνο το αυτοκίνητο, που είναι πάρα πολλές. Ναι, λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλες και σε όλους. Μέχρι την επόμενη φορά, κάπου εδώ θα βγουν και κάποια άλλα βίντεο. Γεια σας. Μάγκες, πριν τελειώσει αυτό το βίντεο, για να σας θυμίσω κάτι το εξής. Ο φίλος εδώ ξέχασε να αναφέρει κινητό και οδήγηση. Καλά, εντάξει, θα τα πω εγώ σπίτι. Να κάνει ένα άλλο βίντεο για αυτό το θέμα. Μείζον θέμα κινητό και οδήγηση. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια και από μένα. Με τον μπούφο που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Γεια.